Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα θέλω να κάνω πολύ ωραία μάσκα με ροδάκινο. Συνήθως αυτή η εποχή προσπαθώ να κάνω όσο γίνεται περισσότερα μάσκα με ροδάκινο. Γιατί? Γιατί ροδάκινο περιέχει πολύ βιταμίνη C και ξέρουμε ότι η βιταμίνη C είναι απαραίτητη ουσία για να παράγει επιδερμίδα κολαγόνου. Επίσης, βιταμίνη C είναι πολύ δυνατό αντιοξειδωτικό και μαζί με το άλλο πολύ δυνατό αντιοξειδωτικό που περιέχει ροδάκινο με το σιλήνιο προστατεύουν την επιδερμίδα από ελεύθερες ρίζες και έτσι προστατεύουν την επιδερμίδα από πρόωρη γύρανση. Ροδάκινο έχει πολλά οξέα φρούτων και αυτά τα οξέα καθαρίζουν την επιδερμίδα από βρωμιές, από νεκρά κύτταρα, δηλαδή αυτή η μάσκα δράει και σαν χημικό peeling και έτσι η επιδερμίδα αναζωογόνεται και γίνεται λία και καθαρή. Ροδάκινο, μάσκα με ροδάκινο ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα. Βοηθάει στην γρήγορη πούλωση πληγών, ας πούμε, μετά από την ακμή, έχοντας βιταμίνη C, βιταμίνη K, βιταμίνη α, β-καροτίνη, προστατεύει την επιδερμίδα από ακτίνες του ήλιου και επίσης καταπολεμάει μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια. Και τώρα, φιλινάδες μου αγαπημένες, αφού σας έχω πείσει πόσο ωραία μάσκα είναι με ροδάκινο, να δούμε πώς την φτιάχνουμε. Παίρνουμε ένα μέτρο ή ένα μικρό ροδάκινο, πρέπει να είναι αρκετά μαλακό, το πλένετε, το καθαρίζετε και το χτυπάτε ή στο blender ή το διαλύετε με ένα πυρονάκι. Έχω λιώσει το ροδάκινο πολύ καλά και τώρα να βάλω μέσα 2 κουταλιές γλυκού άμυλο πατάτας. Αν δεν έχετε άμυλο πατάτας, μπορείτε να βάλετε άμυλο αραβοσίτου ή απλό αλευράκι για όλες χρήσεις. 1, 2. Ανακατεύω λίγο. Να βάλω αμέσως 1 κουταλιά γλυκού. Εγώ να βάλω σήμερα λινέλαιο. Αν δεν έχετε λινέλαιο, μπορείτε να βάλετε ή αμυγδαλέλαιο ή υβερικοκέλαιο ή ελαιόλαδο. Βάζουμε 1 κουταλιά γλυκού λαδάκι. Και ανακατεύουμε καλά. Η μάσκα είναι έτοιμη. Καμιά φορά άμα βλέπετε ότι η μάσκα βγήκε λίγο νερούλη, γιατί ροδάκινο μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο ή πιο ζωμερό, μπορείτε να βάλετε ακόμα λίγο ή άμυλο ή αλευράκι. Πρέπει να είναι έτσι λίγο πηχτή μάσκα για να μην τρέχει από το πρόσωπο. Πώς να χρησιμοποιήσουμε τη μάσκα μας? Σε καθαρό πρόσωπο απλώνετε τη μάσκα ή με ένα δισκάκι ή με ένα πινελάκι. Απλώνετε για 10 λεπτά μία παχιά στρώση. Να σας δείξω. Έτσι. Και αφήνετε για 10 λεπτά. Μετά από 10 λεπτά σιγά σιγά να δείτε ότι η μάσκα αρχίζει και στεγνώνει. Μόλις βλέπετε ότι η μάσκα αρχίζει και στεγνώνει, βάζετε δεύτερη στρώση. Όπως σας έχω πει και παλιότερα, μόλις αρχίζει και στεγνώνει η μάσκα, σταματάει σιγά σιγά η δράση της. Και έτσι για να δράσει περισσότερη ώρα μάσκα χρειάζεται δεύτερη στρώση. Μετά από 20-25 λεπτά ξεπλένετε τη μάσκα, αφήνετε λίγο το πρόσωπο να ερεμήσει και μετά βάζετε τη κρέμα σας. Οπωσδήποτε να βάλετε και στο λαιμό και στο ντεκολτέ και αν είναι μεγάλο ροδάκινο και σας βγήκε μεγάλη ποσότητα μάσκας, μπορείτε να βάλετε ακόμα και στους ώμους και στα χέρια. Κάνει φοβερή δουλειά, όπως σας είπα και πριν, ανανεώνει την επιδερμίδα, την δίνει φρεσκάδα και έτσι μην την πετάτε, γιατί πρέπει να την χρησιμοποιήσετε όλη μάσκα, δεν μπαίνει στο ψυγείο, ό,τι να βάλετε, αν έχει μείνει, να την πετάξετε. Πώς χρησιμοποιούμε τη μάσκα για μαύρους κύκλους? Μετά από 10 λεπτά αφού βάλετε τη μάσκα σε όλο το πρόσωπο, στο ντεκολτέ και ανανεώνετε, βάζετε δεύτερη στρώση, βάλτε
μία στρώση και κάτω από τα μάτια. Και μετά παίρνετε μισό δισκάκι, το βρέχετε λιγάκι και βάζετε πάνω από τα βλέφαρα. Δεν πρέπει με τίποτα μάσκα να στεγνώσει πάνω στα βλέφαρα. Πρέπει να είναι υγρή. Αυτή η μάσκα ταιριάζει πάρα πολύ στη κανονική επιδερμίδα, στη λιπαρή επιδερμίδα, στη μεικτή επιδερμίδα. Να την κάνετε όσο γίνεται πιο συχνά, να εκμεταλλευτείτε αυτή η εποχή. Ακόμα και μέρα παραμέρα μπορείτε να κάνετε αυτή τη μάσκα και να δείτε σε 10 μέρες πόσο πιο ανανεωμένο, πόσο πιο φρέσκο πρόσωπο να έχετε. Τα κορίτσια με ξηρή επιδερμίδα μπορούν να κάνουν αυτή τη μάσκα, αλλά με προσοχή. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε πριν να βάλετε τη μάσκα μία δοκιμή, βάλετε μία ποσότητα μάσκα σε αυτό το σημείο, αφήστε για 1/4, ξυπλένετε και αν δεν υπάρχει ερυθισμός, κοκκινίλα, τότε μπορείτε να κάνετε τη μάσκα. Απλά να την εφαρμόζετε μόνο για 1/4 και μπορείτε να την κάνετε μόνο μία φορά την εβδομάδα. Κορίτσια μου αγαπημένα, αυτή πολύ ωραία μάσκα ήθελα να σας δείξω σήμερα. Μάσκα δίνει φρισκάδα, πρόσωπο γίνεται λίγο, ανανεωμένο και πιστεύω ότι να σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η συγκεκριμένη μασκούλα. Και άμα να την κάνετε, θέλω να μου το γράψετε πώς σας φάνηκε η μάσκα. Εγώ να σας χαιρετήσω για σήμερα. Φιλιά πολλά!